Πάμε στην Σύρο. Εκεί έχει μείνει αποκλεισμένος ο Ισίδωρος Πρίτες. Το βλέπετε με Skype και προκαλεί βέβαια ο Ισίδωρος Πρίτες, όπως το βλέπετε, πίσω το λιμάνι της Σύρου. Έφτασε ο Χιμένες από την Κούβα και δεν μπόρεσε εσύ να φτάσεις στη Σύρο, από τη Σύρο στην Αθηνά. Γιατί έφτασε ο Πάοκ στην Αθηνά. Όλοι εδώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Κατανοούμε το πρόβλημα και την δυσκολία που περνάς για να παραμείνεις άλλη μέρα στη Σύρο. Γι' αυτό σου δίνουμε απευθείας το λόγο για να μας πεις τι έγινε σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μια μονομαχία Ντόγκιτς-Γκόμες που βρήκε νικητή τον ΠΑΟΚ, έτσι. Παντελή, πρώτη να φιλιάνεται μαζί να κάνει ένα φιλικό με το Φίνικα και μια που έμεινε το συνεργείο του Καναλιού Νόβα προς εδώ να το μεταδώσουμε σήμερα, αλλά το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό και γιατί υπήρξε μια μικρή ζημιά στο Δημήτρη Βικέλα, ένα από τα πάνελ του γηπέδου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο μάτς που έγινε χθες. 2,5 ωρών μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ με 3-2, πήρε τους 2 βαθμούς και παραμένει στο κατόπι του Ολυμπιακού. Με τον Γκόμες να βγαίνει η MVP και στο μάτς χθες, αλλά και σήμερα με τους 31 πόντους. Ο Φίνικας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από το 17-16 και μετά κάνει σερί, κάνει επιμέρους σκορ 9-1 και πάει στο 22-17 έργο Ντόκιτς, τελειώνει το πρώτο σερί εύκολα με 25-20. Το δεύτερο ΠΑΟΚ με τον Γκόμες να βελτιώνεται, έχει τον εύκολο ποντό. Μας άρεσε γενικώς στο μάτς ότι η διαγώνη λειτουργήσε στην εντέλεια. Πότε ο Ντόκιτς, πότε ο Γκόμες, με επιθέσεις στην ευθεία, στη διαγώνη, με μπλοκ, έκαναν πραγματικά την διαφορά. Επειδή είναι αμφίβολα ο Γκόμες. Έγινε λοιπόν η αντίδραση του ΠΑΟΚ με ηγέτη τον Γκόμες, έγινε το 1-1, η άγνωση του Κουρνέτα, η βελτίωση του Σαφράνοβιτς στην επίθεση, γενικώς η βελτίωση του ΠΑΟΚ στο μπλοκ άμυνα. Ο Φίνικας έπαιξε καλύτερα στο τρίτο σετ. Γενικώς οι ομάδες έπαιξαν καλά στα σετ που πήραν. Το ΠΑΟΚ δεύτερο και τέταρτο. Έργο Ντόκιτς και Γκόμες κάνουν το Κουρνέτα στο 18-14 του τρίτου σετ. Και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο ο Φίνικας έβγαλε άμυνες, πήγε σε φάση μεγάλης διάρκειας και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του ΠΑΟΚ στην υποδοχή, τον οδήγησε ουσιαστικά στο 2-1, σε ένα μάτς πραγματικά διαγώνιο, έτσι αναμένονταν από την αρχή και έτσι κύλησε μέχρι το τέλος με τον Γκόμες να έχει τον τελευταίο λόγο στο παιχνίδι και να το στραγγίδει. Ο ΠΑΟΚ έχανε 1-0 και 2-1, εδώ είναι η φάση μία από τις τρεις αμφισβητούμενες στην επίθεση του Ντόκιτς για το αν υπάρχει όχι επαφή στον Εφρεμίδη. Στο τέταρτο σετ το οποίο πήρε ο ΠΑΟΚ με 19-25 με την άμυνα και γενικώ στη φάση διαρκείας. Είναι και δύο ξεκάθαρες, Σίδωρε, για να σε διευκολύνω, είναι και δύο ξεκάθαρες, έτσι. Ναι, ξεκάθαρες. Οι πιο πολλές φάσεις νομίζω, όλες οι φάσεις ήταν ξεκάθαρες, όπως και αυτή του Πέκμανς μπορεί να μην βοηθάει πάρα πολύ η τοποθέτηση της κάμερας, αλλά νομίζω ότι η μπάλα είναι στη γραμμή και είναι η κρίσιμη η φάση αυτή, γιατί ο Φίνικας διαμαρτύρεται για 19-21 ότι είναι το σκορ, πάει 18-22 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει 2-2 και στο πέμπτο σετ, παρά το γεγονός ότι ο Φίνικας μπαίνει δυνατά και είναι στο 3-1 με Ντόκιτς, στο 6-5 μειώνει ο ΠΑΟΚ με Γκόμες, προσπερνάει 8-6. Μας άρεσαν πάρα πολλά πράγματα στο μάτς. Δεν μας αρέσει το γεγονός ότι υπάρχει μονίμως το δεν μας άρεσε και πρέπει να επιλέξουμε κάτι. Αυτό που διαλέγουμε είναι τα νεκρά διαστήματα και τα αβίαστα λάθη που έγιναν κυρίως τα πολλά χαμένα σερβίς εκατέρωθεν. Νεκρά διαστήματα με την έννοια ότι δεν είδαμε μετά το 20 πόντους κόντρα και ντέρμπι. Είδαμε ένα μεγάλο ντέρμπι με τις ομάδες να κυριαρχούν στα σετ που πήραν. Αυτό υποχρεωτικά είναι το δεν μας άρεσε. Ο ΠΑΟΚ πάει στο 11-15 γιατί ο Γκόμες στο τέλος δεν αφήνει κανέναν παίκτη του Φίνικα και προκειμένου το Λάπα να βγάλει υποδοχή. Έχει δύο φωτοβολίδες στην ευθεία. Θυμίζω ότι πήγε στο μάτι με 2 στις 8 επιθέσεις και τελειώνει με 31 πόντους. Πραγματικά εντυπωσιακά. Ο ΠΑΟΚ έχει χαμηλά ποσοστά, όπως βλέπετε, στην επίθεση. Είναι καλύτερο στην υποδοχή. Γενικώς ένα μάτι με αρκετά λάθη. Με το Φίνικα να κυριαρχεί στο μπλοκ ο ΠΑΟΚ στο σερβίς. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και στο μάτι με τον Παναθηναϊκό στην Κυψέλη είχε χαμηλό ποσοστό στην επίθεση και με τον Εθνικό στην Αλεξανδρούπολη. Γενικώς μια πάρα πολύ επιθετική ομάδα που θα γίνει ακόμη πιο επιθετική με την προσθήκη του Σκουλ Χιμένες, ο οποίος έχει πάει ήδη στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται ρεπορτάζ. Έρχεται. Τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Έρχεται ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα καλησπερίσουμε τον Ευγέννη Δαδαλιάρα με όλο το ρεπορτάζ, με την άφιξη του Χιμένες αλλά και με τις πρώτες δηλώσεις και από τη σημερινά πλάνα που πήγε στο κλειστό στο Παλατάκι. Εμείς να αφήσουμε να ξεκουραστεί ο Ισίδωρος Πρίτες από αυτή την ταλαιπωρία που έχει τραβήξει αυτό το διήμερο στη Σύρο. Ειλικρινά, Ισίδωρε, συμπαραστεκόμαστε στον δρόμο που περνάς. Καληνύχτα. Η εκπομπή είναι πάρα πολύ καλή. Θα τη βλέπω πάντα από μακριά και να γίνεται από τη Σύρο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ισίδωρος Πρίτες από τη Σύρο. Πάμε να δούμε δηλώσεις από το Φίνικας ΠΑΟΚ.
Έχουμε παιδιά με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, πολύ με μέταλλο. Έχουν παίξει παγκόσμια πρωταθλήματα, δεν είναι τυχαίοι παίκτες. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να χάσεις όταν καίει η μπάλα, αλλά έχεις μια αυτοπεποίθηση που τη μεταφέρεις στον αντίπαλο και πολλές φορές βγαίνει αυτό. We played very well tonight, especially first set and third set. After that, we also play good, but we knew that PAOK is very tough team. They have good good players. They have good mentality. Good mentality they show on the end of this game. Η Σύρος για άλλη μια φορά δικαιολόγησε την ανωδική πορεία που έχει από εδώ και 6-7 αγωνιστικές και πραγματικά δυσκολευτήκαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την καλή Σύρο. Αλλά και τα προβλήματα που είχαμε, προβλήματα τραυματισμών. And in the end, you know, we just put what we know in the difficult moment. We try in our service, we try in our block, in the end we took the victory. And also maybe they had a little bit help, actually not a little bit, help of referees, which is not mine to talk, but still they, I think they took three or four points. It's not one point, it's four points.